την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την πλούσια ιστορία και την πολυπολιτισμική φυσιογνωμία της πόλης μέσω χαλαρών ψυχαγωγικών περιηγήσεων στα σπουδαίτερα μνημεία, μουσεία και φυσικά αξιοθέατα θα έχουν όσοι δημότες συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Μαθαίνω για την πόλη μου» που οργανώνει το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ιωαννιτών για το προσεχές τετράμινο. Οι δημότες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την πλούσια ιστορία. Η αναδρομή περνά από πάρα πολλές τοποθεσίες. Η είσοδος των συμμετοχόντων στους επισκέψιμους χώρους του προγράμματος, όπως και οι μετακινήσεις τους με λεωφορεία, γίνονται δωρεάν. Κατά την παρουσίαση του προγράμματος, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Χρήστος Στάτσης είπε μεταξύ άλλων αναφερόμενους σκοπούς πρωτοβουλίας ότι προσπαθούν να δώσουν ένα δημιουργικό περιεχόμενο στους κυριακάτικους περιπάτους. Οι συνδημότες θα χαρούν το ταξίδι, ανέφερε μεταξύ άλλων. Το πρόγραμμα παρουσίασε η Διευθύντρια του Τμήματος Τουρισμού, κυρία Μπασογιάννη. Το πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων «Μαθαίνω για την πόλη μου», που υλοποιείται με πρωτοβουλία του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου από το 2017, προσφέρει τη δυνατότητα σε δημότες μας να αμοιηθούν στα ανεξάρτητα μυστικά και την πολυπολιτισμική φυσιογνωμία της πόλης των Ιωαννίνων, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Γιαννιώτισες και γιαννιώτες, μικροί και μεγάλοι, μπορούν να πληροφορηθούν άγνωστες ενδιαφέρουσες στιγμές της ιστορίας, τους συγκεκριμένους τόπους που φέρεται ότι έδρασαν γνωστά θρηλυκά πρόσωπα, αλλά και την καθημερινότητα και τις συνήθειες των ανθρώπων στην πορεία του χρόνου. Οι περιγραφές από έμπειρους ξεναγούς είναι γλαφυρές, όπως και η παρουσίαση που κάνουν είναι κατανοητή και προσαρμόζεται στο εκάστοτε ακροατήριο και στις ανάγκες μιας χαλαρωτικής ψυχαγωγικής περιήγησης. Αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ένα κάπως πιο δημιουργικό περιεχόμενο στους κυριακάτικους περιπάτους μας. Οι συνδημότες μας να χαρούν το ταξίδι στην πόλη τους, να την γνωρίσουν καλύτερα και να την αγαπήσουν περισσότερο. Να βιώσουν ευχάριστες εμπειρίες αναψυχής και μακάρι στη συνέχεια να αισθανθούν την ανάγκη να μεταδώσουν όσα μαθαίνουν σε συγγενείς και φίλους τους, να μεταβληθούν σε ενδυνάμει πρεσβευτές του τουρισμού του τόπου τους, διαφημίζοντας το τουριστικό προϊόν μας και βοηθώντας με τον τρόπο στην περαιτέρω τουριστική προβολή της πόλης μας. Έτσι, τα ωφέλη από την προσφερόμενη παροχή του Δήμου μας είναι πολλαπλάσια. Ποιος δεν θα ήθελε άλλωστε τον ιδανικό συνδυασμό, οι πολίτες να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλότερου επίπεδου και παράλληλα να ενισχύεται η τουριστική συνείδησή τους, να ενδυναμώνεται η κοινωνικοπολιτική ταυτότητα της πόλης μας και όλοι μαζί να βάλουμε το λιθαράκι μας στη συλλογική προσπάθεια για την ανάπτυξη της περιοχής. Εύχομαι οι συνδημότες μας να απολαύσουν τις επόμενες ξεναγήσεις και να αποκομίσουν από αυτές τις καλύτερες εντυπώσεις. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω ορισμένους φορείς και πρόσωπα, χωρίς τη συμβολή των οποίων το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί όπως το επιθυμούν τουλάχιστον οι συνδημότες μας. Ευχαριστώ την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων και προσωπικά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Μάξιμο, την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και τον κύριο Ιωάννη Χουλιαρά για τη συνεργασία μας, την Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων, το Μουσείο Αργυροτεχνίας και την κυρία Καλλιρόη Φωτίου, τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες ξεναγούς και το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου μας, που οργανώνει και συντονίζει όλο αυτό το εγχείρημα. Του μήνα Σεπτέμβριο μέχρι και Δεκέμβριο. Είναι για το πρόγραμμα των δωρεάν ξεναγήσεων «Μαθαίνω για την πόλη μου». Έχουμε 9 διαδρομές οι οποίες θα διεξαχθούν από τους μήνες Σεπτέμβριο μέχρι και Δεκέμβριο, όπως είπα και πριν, και θα τις αναφέρω. Οι διαδρομές αυτές θα γίνουν επαναληπτικές, αρκετές ημερομηνίες, έτσι ώστε ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να έρθει, αν δεν προλάβει σε μία, να έρθει στην επόμενη. Και είναι η παρακάτω. Πρώτη διαδρομή είναι τα αρχοντικά και τα νεοκλασικά κτίρια της πόλης. Όπως παράδειγμα η Δημοτική Πινακοθήκη, η Οικία Πυρσινέλα, το Παζόγλιο, το Καμπέριο, η Παλιά Αγορά, η Λόρδου Βίρονος και η Ανεξαρτησίας, καθώς και στο Αλούλι, το Χάνι Βρόσκου και άλλες. Αυτή η διαδρομή θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, 20 Οκτωβρίου και 24 Νοεμβρίου. Περνάμε στη δεύτερη διαδρομή μας, που είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων και ο Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης, που θα διεξαχθεί στις 15 Σεπτεμβρίου και στις 19 Οκτωβρίου. Προχωράμε με την Καστροπολιτεία, όπου εκεί θα πάμε στην Εβραϊκή Συναγωγή, στο Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο, στο Ιτς Καλέ, στο Βυζαντινό Μουσείο και το Μουσείο Αργυροτεχνίας, στις ημερομηνίες 21 Σεπτεμβρίου, 3 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου. Προχωράμε με την τέταρτη διαδρομή μας, που είναι επίσκεψη στο νησάκι. Θα είναι επίσκεψη στα ιστορικά μοναστήρια και περιμετρική περιήγηση στο νησί. Θα γίνει στις ημερομηνίες 22 Σεπτεμβρίου, 13 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου.
Πέμπτη διαδρομή μας είναι το Σπήλαιο Περάματος και Ηλικιάδες, όπου θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου και στις 8 Δεκεμβρίου. Έκτη διαδρομή μας, η αρχαιολογική χώρη Καστρίτσας και Μεγάλου Γαρδικίου, όπου θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου και 23 Νοεμβρίου. Μετά υπάρχει μια διαδρομή που την ονομάσαμε Γιάννηνα και με Μαλαματένια. Ξεκινά από το Θησαυροφυλάκιο και τον εκθεσιακό πολυχώρο του Ιτσκαλέ και συνεχίζεται στο Μουσείο Αργυροτεχνίας και ολοκληρώνεται στο Κεπαβί. Αυτή θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου, 2 Νοεμβρίου και 30 Νοεμβρίου. Προτελευταία είναι τα οχυρά Βυζανίου και το Χάνι του Εμιναγά στις 12 Οκτωβρίου και στις 9 Νοεμβρίου. Και τελειώνουμε με το Σταυροδρόμι των Πολιτισμών που ξεκινά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου τη Μητρόπολη Ιωαννίνων, συνεχίζεται στην Εβραϊκή Συναγωγή και στο τέμενος του Ασλάν Πασά. Αυτή θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου, 16 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου.